Συναγερμός στην πρώτη γραμμή του ΕΣΥ. Ύποπτο κρούσμα φτάνει στον Ευαγγελισμό. Η κάμερα του Α καταγράφει. Βλέπετε τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ με τις ειδικές στολές. Έχουν μεταφέρει μόλις το πιθανό κρούσμα και παίρνουν όλα τα μέτρα προφύλαξης. Ακολουθούν πιστά όλες τις οδηγίες του πρωτοκόλλου, ακριβώς για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, καμία απολύτως διασπορά. Όλοι με επαγγελματισμό και ευθύνη. Αυτές τις δύσκολες στιγμές για το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Βλέπετε ότι ακολουθούν όλα τα μέτρα προσεκτικά. Γύρω τους δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανείς. Είναι μόνοι τους για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Θα παλέψουμε για το καλύτερο, για όλο τον κόσμο. Για αυτούς τους εργαζόμενους ο κόσμος βγήκε στα μπαλκόνια. Τους χειροκρότησε, τους ενθαρρύνει. Κάνουμε το καθήκον μας. Οι ήρωες είναι όλοι. Οι ήρωες είναι αυτοί που θα εμποδίσουν τη διασπορά. Όσους το μπορούμε σπίτι, να προσθέσουμε. Η οικογένεια είστε όλη μέρα με. Δυστυχώς έχουμε και εμείς αυτό το φόβο. Μην το μεταδώσουμε. Έχουμε και μικρά παιδιά και γονείς που να ανήκουν σε ευφαθείς ομάδες. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εμείς. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στην πρώτη γραμμή στο νοσοκομείο Αναφοράς Ευαγγελισμός. Οι επιστήμονες σαν τον Χριστόφορο δίνουν τη μάχη και οι πολίτες το αναγνωρίζουν. Τις περιβάσανε ζόρι, πολλές ώρες, δυσκολίες πολλές. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, εντάξει. Υποστήριξη από τον κόσμο θέλουμε και κατανόηση. Εντάξει, όταν έχονται περιστατικά δεν έχουν ελεγχθεί αν τελικά είναι θετικά ή όχι. Υπάρχει άγχος με ποιους έχει έρθει η επαφή. Εμείς έχουμε ευθύνες μεγάλες. Εντάξει, δύσκολα είναι. Δεν είναι εύκολα. Το 30 ώρες όμως είναι στη τσεπάκι. 30 ώρες στην πρώτη γραμμή. Ο Χριστόφορος περνάει απέναντι για να πάρει μερικά φρούτα. Θα τον κρατήσουν δυνατό και στην υπόλοιπη μεγάλη βάρδια στην οποία κάνει. Δεν νιώθει ήρωας, μας λέει. Νιώθει ότι κάνει το χρέος του. Κάνει αυτό που διάλεξε. Ο πατέρας μου, εντάξει. Ο πατέρας. Τι σας είπε. Μου λέει κουράει ο γόρι μου, λέει ξέρω, είναι δύσκολα τα πράγματα, εντάξει. Σας καμαρώνει σαν γιατρό, αλλά και στην πρώτη γραμμή σε σημείο. Εντάξει, εντάξει. Όλοι μας, όλοι. Και νοσηλευτές και τερματοφορείς, όλοι όσοι είναι εδώ και τη security, όλοι. Εδώ είναι πρώτη γραμμή, όλοι. Πώς το ζείτε, γιατρέ μου. Με υπομονή και σύνεση. Δηλαδή. Ωράρια, επαφές. Κανονικά την εργασία μας, κανονικά τις οδηγίες του Υπουργείου, κανονικά τις οδηγίες των διευθυντών μας. Υπομονή και σύνεση και συνεχίζουμε. Όταν οι υπόλοιποι μένουμε σπίτι, προσπαθούμε να αποφύγουμε τον συγχροντισμό για να μην έρθουμε σε επαφή με κρούσμα, η γιατρός αυτή έρχεται σε επαφή μαζί τους για να τους βοηθήσει. Είμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε τον κόσμο ούτως ή άλλως. Έχουμε δει αρκετά ύποπτα, αρκετά. Αποφεύγουν τα μεγάλα λόγια και το χαρακτηρισμό ήρωες. Υπόσχονται να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Σε διαρκή ένταση, που δεν είναι μόνο το ωράριο το 8ωρο, είναι παραπάνω. Είναι οι συνάδελφοί μας παθολόγοι και πνευμονολόγοι και λοιμοξιολόγοι που μπαίνουν μέσα στο χώρο που είναι τα ύποπτα περιστατικά και δεν ξέρουν πότε θα βγουν. Δεν μπορούν να φάνε, δεν μπορούν να πάνε στην τουαλέτα, δεν πρέπει να κουμπίσουν τίποτα άλλο. Στο σπίτι, αν περιμένουν παιδιά, αν περιμένουν γονείς, αν περιμένει σύζυγος, αν περιμένουν εγγόνια όπως τα δικά μου, τι θα κάνω. Θα πάρω τα ειδικά μέτρα να μην με πλησιάσουν, να μην τα πλησιάσω. Θα σφίξετε στην αγκαλιά σας μήνες μετά. Δυστυχώς μόνο τα βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα αγκαλιάσουμε. Στα νοσοκομεία αναφοράς δεν φοβούνται τον κοροναϊό. Παλεύουν για να τον αντιμετωπίσουν.